Κατάσταση η οποία από χθες φαίνεται ότι πάει για την μετοπική σύγκρουση. Έχει σκληρύνει, λες. Έχει μετοπική σύγκρουση όμως. Για ποιο πράγμα μετοπική σύγκρουση? Γιατί συγκρούεται. Νομίζω ότι ανεξαρτήτως τώρα τι λέει κανείς ή τι δεν λέει, η ηγεσία ενός μεγάλου κόμματος, ενός κόμματος εξουσίας, από μόνη της σαν σκοπός δημιουργεί εντάσεις. Πόσο μάλλον δεν γίνεται κάτω από αυτές τις συνθήκες που γίνεται. Αυτό είναι το θέμα μας. Να σας πω κάτι. Υπό οποιασδήποτε συνθήκες να γινόταν, εγώ θυμάμαι και τη διαδοχή του 1993 και την κατάσταση του 1996. Ναι. 97. Εντάξει, οι εντάσεις απλώς το έχουμε ξεχάσει. Δεν θυμάστε το σκηνικό με τον Εύερτ Σουφλιά στην κοινοβουλευτική τότε, γιατί τότε δεν ήταν ακόμα το συνέδριο. Ή να θυμηθούμε τι έγινε στα προσυνέδρια πριν το κεντρικό συνέδριο για τον Καραμαλή. Αλήθεια είναι αυτό, Μαριάννα μου, αλήθεια είναι αυτό. Απλώς λέμε ότι έτσι είναι τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει βαριά κληρονομιά, κακή κληρονομιά στις διαδοχές. Δεν έχει μάθει να συζητάει γι' αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι και τώρα δεν συζητάει. Δηλαδή συγκρούονται χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη βάση πάνω στην οποία να συγκρούνται. Είναι ξεκάθαρο το θέμα, παιδιά, για να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο. Το διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι ποιος θα είναι ο νέος ή η νέα πρόεδρος του κόμματος. Τελεία παύλα. Ό,τι έχουν να συζητήσουν θα το συζητήσουν μετά. Mm-hmm. Ό,τι ακούμε αυτή τη στιγμή στα τραπέζια από τους βουλευτές ή τουλάχιστον αυτούς που βγαίνουν, διότι υπάρχει μια ομάδα 30-35 βουλευτών που σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 91 είναι μεγάλος αριθμός, οι οποίοι τεινάζουν το πέτο τους, έτσι. Ένας-ένας είναι καταγεγραμμένοι. Όλοι αυτοί όμως που μιλάνε τώρα έχουν μια στόχευση. Δεν μιλάνε στον αέρα. Όχι, δεν όλοι αυτοί στοιχίζονται με κάποιον ή κατηγορούν κάποιον άλλον. Άρα αυτό που λες είναι το ανάποδο. Δηλαδή να βγει πρώτα και μετά να βρίζουν όλοι αυτοί. Αυτό που δημιουργείται αυτή τη στιγμή είναι πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει μια κοινή άποψη των κυρίων Σαμαρά, Βραμόπουλου και Ψωμιάδη, η οποία λέει όπως θα γίνει η εκλογή, όποτε γίνει η εκλογή, αλλά από τη βάση. Αυτή όμως κερδίζει έδαφος στην κοινωνία, Μαριάννα. Βεβαίως. Μιλάμε με κόσμο όλοι μας και ξέρουμε τι λένε οι νεοδημοκράτες. Αυτό λένε. Η κυρία Μπακογιάννη δεν λέει κάτι διαφορετικό. Λέει όμως το εξής. Ότι στο έκτακτο συνέδριο θα βγει ο πρόεδρος, ο οποίος θα βάλει μετά. Η κυρία Μπακογιάννη λέει στο έκτακτο συνέδριο να βγω εγώ. Και μετά θα νερό και αλάτι. Θα ξαναπάω, ξαναβγώ μετά. Όποιος βγει στο έκτακτο συνέδριο, Μαριάννα μου, θα βγει και στο τακτικό. Χαίρο πολύ, αυτό θέλω να πω. Μα χαίρο πολύ. Λοιπόν, αυτό λέει τώρα. Αλλά γιατί το έκανε χθες η κυρία Μπακογιάννη? Γιατί το έκανε χθες, αυτή είναι η ερώτηση. Η κυρία Μπακογιάννη, σύμφωνα με το δικό μου τουλάχιστον το ρεπορτάζ, αισθάνθηκε αρκετά ενοχλημένη από την πρωτοβουλία της Επιτροπής και του κυρίου Σκιούφα. Αισθάνθηκε αρκετά ενοχλημένη, θεώρησε. Αυτή η πρωτοβουλία ήταν δικιά του κυρίου Σκιούφα, ήταν συνεννόηση με τον Καραμαλή? Γιατί εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα. Ερωτηθής είπε ότι αυτά έγιναν με δική μου πρωτοβουλία. Εγώ που γνωρίζω πολύ καλά τη σχέση και όλοι όσοι γνωρίζουμε τη σχέση του κυρίου Σκιούφα με τον κύριο Καραμαλή, το θεωρώ αδιανόητο. Ο κύριο Καραμαλή τι δεν θέλει? Δεν θέλει να τον κατηγορήσει κανείς, είτε προς δικούς του παλιούς καραμαλικούς, είτε για τον κύριο Αβραμόπουλο, τον κύριο Σαμαρά, την κύρια Μπακογιάννη, ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τορπίλησε μία διαδικασία υπέρ κάποιου άλλου υποψηφίου. Αλλά έτσι όπως το έχει κάνει έχει το θέμα, βέβαια, αυτό, ναι, αυτή τη στιγμή έχει μπερδευτεί απολύτως. Τώρα ο κύριο Σκιούφα θα πάει και θα του πει: Πρόεδρε, μήπως μπορείτε να αλλάξετε την εντολή και να το κάνετε από έκτακτο, που δεν έχει αρμοδιότητα να αλλάξει το καταστατικό. Τακτικό, μπας και αλλάξει το καταστατικό. Λοιπόν. Αυτό που άρχισε όμως να γίνεται τώρα είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία το έχει ας πούμε παλιά μου τεχνικό σκηνο. Ξεκινήσαν οι βουλευτές. Εσύ που τα λες αυτά γιατί δεν σου βγαίνουν τα νούμερα. Έτσι. Όχι εσύ που το λες γιατί ετοιμάζεις από πίσω διάσπαση. Διότι εγώ αυτά ακούω. Ναι. Σαν το 93 καλή ώρα. Ναι. Ή σαν το 2001-2002 πότε το έκανε το κόμμα ο κύριος Αβραμόπουλος. Έχει αρχίσει λοιπόν να φαίνεται πια δημόσια. Λέγαμε και νωρίτερα ότι οι δύο έχουν εμπειρία αρχηγού κόμματος. Ομάδας, ναι, το γράφει σήμερα ο Νόμος. Το γράφει είναι καλό. Στα νέα γράφει αυτό ακριβώς. Ναι. Έχει αρχίσει λοιπόν αυτό το πράγμα το οποίο βλέπεις σε ένα τραπέζι και αυτό είναι το χαρακτηριστικότερο όλων. Εμπάθεια μεταξύ των βουλευτών του ίδιου χώρου φυσικά. Mm-hmm. Εμπάθεια όμως, πραγματική, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να το κρύψει ο άλλος την ενόχλησή του. Και αρχίζει λοιπόν αυτή η συζήτηση, η οποία είναι ακριβώς ό,τι σπάει τα νεύρα. Όλα τα μίση και τα πάθη τώρα, Μαριάννα. Ό,τι σπάει τα νεύρα. Διάβασα ακόμα και η Παρθένα Κουντουκίδου λέει στον Καραμαλή να κάνει χαρακίρι. Λοιπόν, δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Καλά. Τα έχω ξαναδεί. Εγώ έχω μείνει άναυδη με το εξής. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία 13 χρόνια έχει να συζητήσει θέματα αρχηγικά. Επειδή λοιπόν 13 χρόνια. Ό,τι μάζευε ο καθένας μέσα τώρα τα βγάζει 13 χρόνια. Αγγυλωμένοι εντελώς. Εντελώς αγγυλωμένοι από διαδικασίες δημοκρατικές. Θυμηθήκαν όλοι τα όργανα του κόμματος. Ποια όργανα του κόμματος? Πλάκα κάνουμε είναι τώρα. Ο αρχηγός είναι το όργανο. Λοιπόν, μοναδικό. Αφού φτιάξανε ένα απολύτως προεδροκεντρικό και εν συνεχεία προϋπουργικό.
Σε όποια διαδικασία. Όχι, το αμφισβητούν στο όνομα του να φτιάξουν το επόμενο Προεδρικό Κεντρικό Κόμμα. Ακριβώς. Πρόσεξε αυτό. Τώρα, γιατί είπε κάτι πολύ σοβαρό, Βασίλη. Υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό από πίσω, παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί αφήστε το συνέδριο. Το συνέδριο πάρα πολύ ωραίο και η βάση πολύ ωραία. Την επόμενη μέρα είσαι με 90 βουλευτές, συν τον αρχηγό με στην Βουλή. Έτσι. Και θα κάτσεις εκεί 3-4 χρόνια. Το λιγότερο. Το λιγότερο. Λοιπόν, ναι. το ερώτημα είναι, αυτοί οι βουλευτές, οι οποίοι έχουν περάσει και έχουν την εμπειρία αυτού του απόλυτα κλειστού μοντέλου εξουσίας, τι φοβούνται. Εκτός από αυτούς οι οποίοι είναι στοιχημένοι δίπλα στον ένα ή στον άλλον υποψήφιο, ναι. που αισθάνονται ότι εμείς τα κουμαντάρουμε μαζί το κόμμα, όλοι οι υπόλοιποι φοβούνται μέχρι του μυελού των οστών τους την επανάληψη του κλειστού κόμματος. Έτσι. Αυτό το πράγμα το οποίο βιώσανε. Τι στο διασφαλίζει όμως ότι δεν θα γίνει, φυσικά, στην πραγματικότητα. Φυσικά, αλλά αυτό το διασφαλίζει φοβούνται. Τίποτα. Αυτό η εκλογή από τη βάση το διασφαλίζει αυτό. Όχι. Τίποτα. Κατά τη γνώμη μου, ο τρόπος. Ίσα-ίσα. Ο εκλεγμένος από τη βάση αρχηγός. Γιατί καμιά φορά λέμε πράγματα. Είναι πανίσχυρο. Είναι αυτός που είναι απαντοδύναμος. Είναι πανίσχυρο. Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφισβητήσει εύκολα. Αυτό λέω. Δεν αφισβητείται από κανέναν. Άρα, ούτε δημοκρατικές διαδικασίες σου λέει με έχει βγάλει ο λαός. Τι λέτε, παιδιά, ποια όργανα. Γιατί αν το κάνει το συνέδριο, τι θα αλλάξει. Τίποτα, αλλάζει με το συνέδριο. Τίποτα δεν αλλάζει. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Δεν θέλουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον οι σοβαροί βουλευτές αυτού του κόμματος. Mm-hmm. Δεν θέλουν να ξαναδώσουν λευκή επιταγή. Yeah. Τη δώσανε μία φορά. Το είδαν το έργο. Θεώρησαν καλώς ή κακώς ότι εκτροχιάστηκε από ένα σημείο και πέρα το μοντέλο αυτό. Αυτό, Μαριάννα, μου που λες τώρα, εντάξει, σωστό. Και δεν θέλουν να μην δώσουν λευκή επιταγή. Με ποιο αυτό τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί αυτό. Καταρχήν, φοβούμε ότι ένας τρόπος τον οποίο θα σκεφτεί και ο κόσμος, αλλά σκέφτονται και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. είναι ακριβώς το να μην δώσουν τόσο καθαρή εντολή όσο θα έδιναν εάν δεν υπήρχε αυτό το μοντέλο. Δηλαδή, σου λέει. Κάτσε να έχει ένα αντίβαρο να και να μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά στις δημοσκοπήσεις. Η κυρία Μπακογιάννη προηγείται είναι αυτή η οποία προηγείται. Και τους πιθανούς προηγείται. Βλέπεις λοιπόν ότι δημιουργούνται αντισυσπυρώσεις υπό τον φόβο όμως ότι η κυρία Μπακογιάννη θα πάρει το κόμμα και μέσα σε 1-1,5 χρόνο θα έχει φτιάξει ένα άλλο μοντέλο. Τώρα, το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ένα ακόμη. Πάρα πολλά στελέχη, πρώην στελέχη, πολιτευτές που δεν έχουν χωνέψει ακόμα ότι χάσανε στις εκλογές. Mm-hmm. Γιατί αποδεκατίστηκε η κοινοβουλευτική ομάδα. Αν μείνει απ' έξω ο κόσμος και ο Κοσμάκης. Φοβούνται κάτι άλλο. Ότι είτε η Ντόρα Μπακογιάννη, πρωτίστως η Ντόρα Μπακογιάννη, δευτερευόντως και ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Σαμαράς θα πάνε να αλλάξουν γενιά. Mm-hmm. Διότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις μια ανανεωμένη ομάδα ηγεσίας υπό τον Γιώργο Παπανδρέου με αναπαλαιωμένα υλικά και δύο αποτυχημένα. Γι' αυτό βλέπει κανείς πόσο πολύ έχει διαλυθεί η ομαδοποίηση σε σχέση με τις παλιές νόρμες, mm-hmm. δηλαδή Καραμαλική, Μητσοτακική, Σαμαρική, Αβραμόπουλική, Γιατί έχει αλλάξει δρόμο ήδη. Γιατί βλέπει ότι το λεγόμενο Καραμαλικό στρατόπεδο mm-hmm. έχει διαλυθεί, στα mm-hmm. εξών συνετέθηκε, και βλέπει κανείς πιο, να το πω εντός εισαγωγικών, αποτυχημένους και προς την έξοδο να στοιχίζονται με ταχύτητα γύρω από την κυρία Μπακογιάννη, η οποία βέβαια δεν νομίζω ότι είναι mm-hmm. εξαιρετικά ενθουσιασμένη από το γεγονός. Αλλά εν πάση περιπτώσει τι να το συζητήσουμε. Για να έχουν κομμάτι της εξουσίας. Η νέα γενιά, το βλέπετε και από τον Άρη το Σπηλιοτόπουλο. Η νέα γενιά, Μαριάννα, τώρα που το λες, υπάρχει. Το βλέπετε από τον Ντρυπή, τον Στυλιανίδη, τον Χρήστο, τον Ζώη, τον Κώστα, τον Τασούλα. Εσύ βλέπεις πιθανότητα να υπάρξει τέταρτη λύση. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, το κύριο Σπηλιοτόπουλος θέλει να καταγράψει ότι είναι παρόν στην πεντάδα, το κάνει. Το κάνει έτσι κι αλλιώ. Ο Μεϊμαράκης, ο ρόλος του Μεϊμαράκη ποιος είναι σε αυτή τη φάση. Ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης. Πάντοτε είχε. Γιατί το βλέπουμε πολύ, εντάξει, σκληρύνει πολύ τη στάση. Πάντοτε είχε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είναι αυτό που λέμε η φωνή του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Τώρα, η πρωτοβουλία του να πάει να δημιουργήσει μία, αν θέλεις, ενωτική κατάσταση απέτυχε. Ακριβώς. Από τη στιγμή που απέτυχε, αποσύρθηκε με πολύ σκληρές mm-hmm. εκφράσεις. Άλλοι τον κατηγορούν ότι έπαιξε ή πήγε να παίξει ένα παιχνίδι για την κυρία Μπακογιάννη. Ναι. Εγώ δεν το πιστεύω. Mm. Πιστεύω ότι ο κύριος Μεϊμαράκης ήθελε πράγματι να παίξει τον ρόλο αυτό, να γίνει γραμματέας καταρχήν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ναι, ναι, ναι. Και ήθελε πραγματικά να παίξει έναν ρόλο ενωτικό. Mm-hmm. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η λογική του ήταν να φτιάξει κάτι για να το παραδώσει. Mm-hmm. Αλλά το πολύ ενδιαφέρον, επιμένω εγώ, είναι ότι μόλις κλείσουν τα φώτα του συνεδρίου, του εκτάκτου του ενός του άλλου, θα μείνει μία κοινοβουλευτική ομάδα και ένας αρχηγός. Αυτό είναι. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν είναι στην εικόνα την οποία αυτή τη στιγμή παρουσιάζουμε. Είναι πολύ προσεκτικοί, ειδικά οι νέοι βουλευτές. Αυτή η οξύτητα που υπάρχει τώρα μπορεί να οδηγήσει, εκτός από αντίβαρα στη νέα ηγεσία του κόμματος, μπορεί να οδηγήσει και σε διάσπαση.
Γνώμη μου, όχι. Όχι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια βούληση, τουλάχιστον με τίποτα από τον κύριο Σαμαρά. Δεν το συζητάμε. Ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος θεώρησε ότι το 2002, εκτός τόπου και χρόνου το θεώρησε και αυτό αποδείχθηκε, αλλά θεώρησε ότι υπάρχει χώρος για ένα νέο κόμμα, δεν νομίζω ότι έχει καμία τέτοια διάθεση να το κάνει. Καλά, δεν συζητάμε φυσικά για την κυρία Μπακογιάννη. Πιθανότητα συμμαχίας. Ναι. Τον άλλον πόλεμο υπάρχει, Μαριάννα. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος με τον κύριο Σαμαρά έχουν πιθανότητα να βρουν μεταξύ τους κάποιο κοινό στοιχείο, το οποίο όμως, προσέξτε, έχει τον κίνδυνο να είναι απλώς ένα στοιχείο απέναντι στην κυρία Μπακογιάννη. Απλώς, όχι αυτό, σύνθεση θέσεων. Να μην βγει κάποιος μπροστά δηλαδή από τους δύο, λες. Ναι. Διαφορετικά, η υπερενίσχυση της κυρίας Μπακογιάννη θα μπορούσε να είναι η μεταπίδηση του κυρίου Αβραμόπουλου, όπως λέει το ρεπορτάζ, και όχι του κυρίου Σαμαρά, σε αυτό το στρατόπεδο. Ωστόσο, εγώ επιμένω ότι το μεγάλο θέμα το οποίο είναι ότι τα μαχαίρια τα οποία έχουν βγει είναι μαχαίρια τα οποία είχαμε πάρα πολλά χρόνια να τα δούμε στη Νέα Δημοκρατία. Θα πάμε, πιστεύεις, μέχρι το τέλος με τις υποψηφιότητες αυτές ή θα έχουμε αποσύρσεις? Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τη διαδικασία. Εάν το έκτακτο συνέδριο τελικά εκλέξει αποφασίσει αρχηγό, οι 4.300 πάνε να εκλέξουν αρχηγό, νομίζω ότι θα πάμε με τις υποψηφιότητες των δύο. Δύσκολο να πάμε με τέσσερις. Εκτός, ο κύριος Ψωμιάδης είναι ικανός να το κάνει. Δηλαδή να πάει να καταγράψει μία δύναμη. Καλά, και να έχουμε τρεις υποψηφιότητες. Έχει και άλλο μέλλον μπροστά του και παίζει και για αλλού. Έχει σημασία. Σαν τον κύριο Πολίδωρα, δηλαδή. Και θα πάμε σε δεύτερο γύρο. Έτσι. Τώρα, οι εκλέκτορες, που είναι το σώμα το οποίο έχει διαπιστευτεί το 2007, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι τόσο ανεξάρτητοι όσο θα ήθελαν κάποιοι να τους παρουσιάζουν. Πρώτα απ' όλα, διότι το κόμμα υπήρξε καραμαλικό, παύλα ευερτικό επί χρόνια. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτούς, αυτή τη στιγμή δεν έχουν σημείο αναφοράς. Άρα πάνε και παζαρεύουν, επίσης επιτρέψτε μου να το πω, πράγματα, διότι δεν έχουν πραγματικό σημείο αναφοράς. Δεν υπάρχει δηλαδή η συνέχεια του. Ο Εύερτ, όταν βγήκε από το παιχνίδι, όταν έδειξε ότι χάνει, είχε φυσικό διάδοχο εντός εισαγωγικών τον κύριο Καραμαλή. Και εκεί υπήρχε σημείο αναφοράς. Ιδεολογικό, προσωπικό. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο διάστημα αυτό έχουν δώσει εκλογικές μάχες, έχουν δώσει μάχες στις περιφέρειές τους και έχουν δημιουργηθεί πολλώσεις και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Λοιπόν, είναι λίγο μπάχαλο η κατάσταση. Λίγο μπάχαλο η κατάσταση, ναι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει δύο μεγάλα ζητούμενα αυτή η εκλογή. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορεί να μείνει στη γενιά που βρίσκεται. Πρέπει δηλαδή ο νέος αρχηγός. Άλλαξε η τράπουλα, Μαριάννα. Βεβαίως. Άλλαξε το παιχνίδι, το άλλαξε ο κ. Παπανδρέου. Ο νέος αρχηγός χρειάζεται νέους ανθρώπους. Και ανακαστικά η Νέα Δημοκρατία θα περάσει σε άλλη γενιά και αυτή. Έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, όποιος και αν είναι ο νέος αρχηγός, θέλει άλλη ηγετική ομάδα. Και δεύτερον, δεν μπορεί να αγνοήσει την κοινωνία. Βεβαίως. Δεν μπορεί να αγνοήσει τους ψηφοφόρους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχει μπροστά δουλειά. Έχει. Και μαχαίρια, πολλά μαχαίρια. Χαιρετισμού στην Κάτια Μακρύ, Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιατί είναι δίδυμο. Όπως είμαστε εμείς, αν πάμε εμείς στην εκπομπή, θα πει χαιρετισμού στον άλλο. Αν σωστά καλά. Χαιρετισμού στον άλλο. Δεν σας έχουμε δει ποτέ έναν έναν όμως. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα και εμάς. Γιατί όχι, κάκουλε. Μου αρέσει και η ψυχή μου. Κάλεσε τον Λιζί πρώτα γιατί εγώ βαριέμαι. Και εγώ βαριέμαι. Εγώ να καλέσω τον Οικονό πρώτα γιατί μετά βαριέμαι. Ορίστε. Λοιπόν. Σου λέει να τους καλέσεις και να δηλώνουν και βαριώνται και από πριν. Καλημέρα. 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 Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά όλα πάλι. Τα στο κεφάλαιο της οικονομίας, όλα ανοιχτά. Που νομίζω ότι αυτό και τα σημαντικά, παιδιά. Όλες οι εφημερίδες σήμερα στην πρώτη σελίδα έχουν όλα αυτά τα θέματα. Θα κουβεντιάσουμε σε λίγο. 15 δις ψάχνουμε. 15 λέει δις ψάχνουμε. Ελάτε, ναι. Πες 4 από δανεισμό. Εγώ ότι είχα να δώσει το δώσαμε τόσο. Κοίταξε. Με κάλεσε η φορέα 3-4-5-10 φορές. Πήγα, πλήρωσα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τελείωσε. Έχουμε άλλες δύο δόσεις. Γιατί η ΔΕΗ την πλήρωσα χτες. Έχω να πω, Δεν έχουμε ακρότητες. Πάμε λοιπόν, διάλειμμα. Κατά της νέας γρίπης. Θα βρείτε την βενζίνη σήμερα. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και θέμα. Σήμερα ποια θέματα θα συζητηθούν. Έχει πάει η ώρα 10 και 17 πρώτα λεπτά. Δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στα σχολεία. Να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο. Η ενημέρωση δεν περιμένει.